Τον Θεόδωρο, τον άντρα μου, Θεόδωρο Ορφανίδη, μαέστρο, να μας πει δύο λόγια, γιατί είναι ηθικός αυτουργός, θα έλεγα για πολλά πράγματα, δύο λόγια για το Άξιον Εστί και το λέω ηθικός αυτουργός, γιατί είχατε ακούσει αυτή τη μεγάλη ιστορία με τον Σάκη Ρουβά και γιατί ο Σάκης Ρουβάς, ο Θεόδωρος τον επέλεξε να τραγουδήσει το Άξιον Εστί. Έγινε τόσο μεγάλος δώρος, το αποτέλεσμα νομίζω ήταν συγκλονιστικό, ήταν 20.000 κόσμος στην Νέα Σμύρνη και ο Μίκης είπε στον Θεόδωρο, πρέπει να σας πω ότι ο Θεόδωρος μιμείται φοβερά τη φωνή του Μίκη. Δηλαδή, αν πάρει κάποιος τηλέφωνο και κάνει ο Θεόδωρος τον Μίκη, θα νομίζετε ότι είναι ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης. Ο Μίκης είπε λοιπόν στον Θεόδωρο ότι είναι ο κατεξοχήν αξιοεστίστας. Και έτσι παρακάλεσα να μας πει δύο λέξεις για αυτό το μεγάλο έργο του Μίκη Θεοδωράκη και τον ευχαριστώ. Θα να κάτσω και εγώ κάποιο. Οι ευχαριστίες πρέπει να είναι δικές μου, γιατί νομίζω, όπως είπε και εισαγωγικά η κυρία Μεράκου, ότι ένας μουσικός οφείλει να είναι πάνω στη σκηνή και να κάνει μουσική και όχι να μιλάει, γιατί με την τέχνη του κάνει την, λέει αυτά που είναι να πει. Εγώ θέλω να μιλήσω λίγο για το Άξιον Εστί, διότι πέρα από αυτά που πει Σόνια και είχα την τιμή και τη χαρά με το Μίκη να κάνουμε τόσες πολλές φορές το έργο του, πιστεύω ότι βρισκόμαστε στη γέφυρα. Αυτό που ενοποιεί τον λαϊκό Μίκη, που μόλις ακούσαμε ένα παράδειγμά του, με αυτό που έπεται, είναι ο μανδύας που έχει χρησιμοποιήσει, ο συγκερασμός που έχει χρησιμοποιήσει, προκειμένου να παντρέψει το λαϊκό, το δικό μας λαϊκό, με το δυτικό. Θα ήθελα λοιπόν να πω λίγα πράγματα και να μοιραστώ κάποιες σκέψεις μαζί σας για τη σημασία του έργου αυτού, τις αναγνώσεις που έχω κάνει με τον Μίκη όσον αφορά το Άξιον Εστί. Και πιστεύω ότι... Θα σας το πω στο τέλος για να έχω, δεν θα σας το πω τώρα. Λοιπόν, οι αναγνώσεις που έγιναν στον ελλαδικό χώρο είναι το 12 και το 15, με την τελευταία η ανάγνωση του Σάκη Ρουβά. Για μένα, ο Μίκης και το έργο του βρίσκει την αποθέωση στο Άξιον Εστί, διότι εικονογραφημένο μέσα στο έργο βρίσκει κανείς την ίδια την Ελλάδα. Και θα εξηγηθώ ακριβώς τι εννοώ. Όταν ασχολήθηκα με το Άξιον Εστί πριν 3 χρόνια, συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, όπου γιορτάζαμε τα 100 χρόνια της απελευθέρωσης της πόλεως και κάναμε το Άξιον Εστί στο Μέγαρο Μουσικής, κάθισα και μελέτησα σε βάθος και το κείμενο του Ελίτη, αλλά και το κείμενο το μουσικό του Μίκη του Θεοδωράκη. Ήταν ένας καθρέφτης αυτό το έργο, αν θέλετε, της ελληνικής κοινωνίας και το πόσο αλλάξαμε μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Το έργο γράφτηκε αρχές του 60, 50 χρόνια αργότερα το παίξαμε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Και βλέπουμε μια, αν θέλετε, ραγδαία αλλίωση στο προφίλ του νέου Έλληνα, δεκαετία 60, 70, 80, όπου 50 χρόνια αργότερα αναρωτήθηκα για πρώτη φορά όταν διάβαζα την παρτιτούρα και το κείμενο του Ελίτη, τι σχέση έχουμε εμείς ως σαν Έλληνες το 60 και στην πάροδο κάθε δεκαετίας πόσο έχουμε αλλάξει. Αυτό λοιπόν το έργο το κοινωνεί. Κάθε φορά λοιπόν που έχεις μια εκτέλεση του Άξιον Εστί, βλέπεις το καθρέπτισμα του πρωτολίου που ήταν το 60, οι αρχές του 60, ο πυθικότης κτλ. Και βλέπεις πόσο αυτό το έργο είναι διαχρονικό ακριβώς γι' αυτό, γιατί φωτογραφίζει την εποχή του, έχει μια διαχρονικότητα, αλλά παρόλα αυτά δίνει και το στίγμα του ελληνισμού στην παρούσα στιγμή. Στην παρούσα στιγμή που εκτελείται, με συγχωρείτε. Ένας λοιπόν καθρέφτης κοινωνικός, πολιτικός, πολιτισμικός και πολιτιστικός, αν θέλετε, της Ελλάδας στο έργο αυτό. Τα χαρακτηριστικά του για μένα, όταν είχα πάει πρώτη φορά στο Μίκη, του λέω, μαέστρο, πιστεύω ότι αυτό που κάνουν λάθος πολύ συχνά οι συνάδελφοι είναι όταν εκτελούν το έργο σας, ότι για μένα προσωπικά το Άξιον Εστί είναι ένα έργο ελληνικό, βαθιά γεωμένο στην ελληνική γη. Αυτό δεν το βλέπω πολύ συχνά. Και όταν πήγα το 12 πρώτη φορά, του λέω, μαέστρο μου, θα προσπαθήσω να κάνω μια ανάγνωση που να έχει ένα βάθος και ένα πράγμα το οποίο δεν το ακούω στις εκτελέσεις. Και μου είπε πολύ έτσι τιμητικά να το προσπαθήσεις και θα είμαι κοντά σου και εγώ περιμένω το αποτέλεσμα πώς και πώς. Πραγματικά το αποτέλεσμα μας δικαίωσε και τότε και τώρα που είχαμε την τύχη να το ξανακάνουμε εδώ στην Ελλάδα. Ένα έργο το οποίο, αν θέλετε, περικλεί το βουνό, τη θάλασσα, τον ουρανό της Ελλάδας. Αυτό το έργο φωνάζει Ελλάδα. Και γιατί? Πρώτη φορά λοιπόν έχουμε ένα εξαιρετικό ποιητικό λόγο του Οδυσσέα Ελίτη, του μεγάλου μας Έλληνα ποιητή, που ντύνεται έναν μανδύα μουσικό, έναν μανδύα, αν θέλετε,
συγκερασμένο με την δυτική, με τη δυτική παράδοση, μια συμφωνική ορχήστρα. Είναι, και η φόρμα του ακόμα και τότε που έγινε, αν θυμάστε το 60, ξεσήκωσε αντιδράσεις. Και ο Μίκης δεν το έπαιξε κατευθείαν. Το συνέθεσε και το έπαιξε χρόνια αργότερα. Γιατί φοβόταν και ο ίδιος τις αντιδράσεις. Γιατί ήταν έργο πρωτοποριακό στην εποχή του. Είχε έναν λαϊκό τραγουδιστή, όπου ήταν η φωνή, φυσικά η εξαιρετική του Γρηγόρη του Μπηθηκότση, αλλά και τότε, τότε να, ο κόσμος είχε τις αμφιβολίες του. Ακόμα και ο ίδιος ο Ελίτης είχε τις αμφιβολίες του αν θα πρέπει ο Μπηθηκότσης να τραγουδήσει το Αξιονιστή. Φανταστείτε λοιπόν, σε μια Ελλάδα του 60, να βγαίνει ένας Θεοδωράκης και να λέει «Εγώ θα πάρω το λαϊκό, θα βάλω ένα ψάλτη, ψάλτης τώρα σε συμφωνικό έργο, θα βάλω μια ορχήστρα συμφωνική δυτική, αλλά τι θα κάνω, θα βάλω και δύο μπουζούκια, θα βάλω και ένα σαντούρι και θα έχω και χοροδία». Αυτό πριν 50 χρόνια ήταν ανήκουστο. Τώρα εμείς είμαστε εξοικειωμένοι, λέμε το Αξιονιστή κτλ. Σκεφτείτε όμως, στο πλαίσιο το χρονικό τότε, να έχεις ένα έργο το οποίο προκαλεί τόσο πολύ. Και πραγματικά ξεσήκωσε αντιδράσεις. Ο ίδιος ο Ελίτης είχε δεύτερες σκέψεις για το αν θα πρέπει να το κάνουν και να το ηχογραφήσουν, και πραγματικά τα καταφέρνε. Έχουμε λοιπόν στο έργο αυτό την ελληνική, αν θέλετε, ευγένεια που φέρνει ο Ελίτης με τον λόγο του, τον τόσο ραφιναρισμένο και τον τόσο ελληνικό, το χρώμα του Αιγαίου, και συγκερασμένα φυσικά με τη ρυθμική αγωγή του Μίκη. Έχει το ένα το χελιδόνι, εκεί δηλαδή που έχει τα θεμέλια μου στα βουνά, έχει το βαρύτονο, τον ψάλτη, από τη μία μεριά που είναι ο δυτικός και αυτός που απαγγέλει, έχει και το λαϊκό τραγουδιστή που παίρνει μέσα έτσι πολύ δόρια και πολύ ξεσηκωτικά και σου λέει ένα το χελιδόνι κτλ. Βλέπει ότι υπάρχουν στοιχεία ετερόκλητα μεταξύ του, αλλά παντρεμένα μοναδικά. Γι' αυτό πιστεύω ότι το Αξιονιστή είναι τόσο σπουδαίο έργο. Έχουμε ένα συγκερασμό του ευγενούς και του αρχέτυπου. Για πρώτη φορά, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Ο Χατζηδάκης δεν ήταν μεγάλο του έργα φυσικά, αλλά ο Χατζηδάκης πολύ πιο μελωδικός και λυρικός, είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά όσον αφορά τη μουσική φόρμα και το συγκερασμό που πετυχαίνουμε, είναι αυτά τα πράγματα τα οποία μοναδικά γίνονται για πρώτη φορά στον ελλαδικό χώρο και στην ελληνική, αν θέλετε, μουσική και τέχνη, για πρώτη φορά. Το βουνό με τη θάλασσα, το πέλαγος και ο βράχος. Ο ευγενής λοιπόν περήφανος λαϊκός τραγουδιστής και η χοροδία ενώνονται με την ψαλτική του βαριτόνου, έχουμε τα όργανα όπως είπα κτλ. Και είναι ένα έργο το οποίο πιστεύω ότι για πολλά χρόνια ακόμα, για τις γενναίες που θα έρθουν, και πιστεύω ότι έχουμε ένα λαμπρό μέλλον μπροστά μας, όταν έχουμε τέτοια έργα να έχουμε ως καθοδηγητές, ως αποκούμπια, αν θέλετε, και ως καταφυγές για να κουμπάμε πάνω τους. Το είπα και το Μάιο, όταν κάναμε το Αξιονιστή. Αυτό το έργο, ειδικά αυτό το έργο, είναι ενωτικό. Πρέπει να κουμπάμε στο Αξιονιστή, πρέπει να κουμπάμε σε αυτόν τον ογκόλυθο που έχουμε. Γιατί μια φορά στο Βερολίνο, μιλώντας με έναν μαέστρο Βερολινέζο, μου λέει: «Τι πράγμα λέει αυτός ο Μίκης, τι πράγμα είναι αυτό το Αξιονιστή?» Και του λέω: «Αγαπητέ μου, κοίταξε, για εμάς είναι πολύ απλά τα πράγματα. Εσείς έχετε τον Μπετόβεν, τον Μπαχ, το Σούμπερτ κτλ. Εμάς η κλασική μας ελληνική μουσική είναι αυτό το πράγμα. Είναι ο Χατζηδάκης και ο Θεοδωράκης. Είναι οι ογκόλυθοι που ακουμπούμε, που καταφεύγουμε πάντοτε για να βρούμε ενέργεια, για να πάρουμε, αν θέλετε, κουράγιο και να συνεχίσουμε και στις δύσκολες, ειδικά, εποχές που ζούμε. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Ήταν μερικές σκέψεις που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από το Αξιονιστή του 12 και μετά θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Μάλιστα.